Μετά τους Τούρκους η προπαγάνδα του Πασλαβισμού, ως και την ιστορία πλαστογράφησαν λέγοντας πως οι αρχαίοι Μακεδόνες δεν ήσαν Έλληνες, πως ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Βούλγαρος, ότι Βούλγαροι ήταν και οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος και τους διέδωσαν τον χριστιανισμό. Και δεν θα σταματούσαν τα κακούργα σχέδιά των αν δεν ευρίσκεται ο αείμνηστος Μελάς με μια δράκα μακεδονομάχων, εντοπίων και παλελαδιτών να ματαιώσουν κατόπιν αγώνων και θυσιών τα σατανικά σχέδια της πανσλαβιστικής εταιρείας. Ένας από αυτούς ήταν και ο καπετάν Γιαγκλής, που ζούσε ως τα τελευταία φορώντας τη στολή του Μακεδονομάχου. Έδρασε κυρίως στη Χαλκιδική, η οποία απεθανάτησε τη δράση του με το ακόλουθο τραγούδι. Κι έτσι με τους αγώνες αυτούς και τις θυσίες, μια μέρα την 26η Οκτωβρίου του 1912, εορτή του Αγίου Δημητρίου, ο ελληνικός στρατός με επικεφαλής τον δαφνοστεφή στρατιλάτη διάδοχο τότε Κωνσταντίνο, έμπαινε νικηφόρος στη Θεσσαλονίκη και όνειρα αιώνων του γένους έγιναν το πραγματικό της χειροπιαστή. Για να γραφούν νέες εποποιίες και να ακουστούν νέα θούρια. Για να γιορταστούν νέες ιστορικές επέτειοι μέσα σε ατμοσφαίρα εορταστική, πανελλήνιο και ιδιαίτερα μακεδονική.